Στη μέγενη των ενεργειακών βρίσκεται η κυβέρνηση με φόντο την πολύ κρίσιμη σύσκεψη της ερχόμενης Τρίτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΑΔΜΙΕ, της Νεξάνς και της Νομικής Υπηρεσίας θα θέσουν επιτάπητο στα δύο κέρια σημεία που αποτελούν τροχοπέδι στην κατάληξη σε συμφωνία. Πρώτον, το πραγματικό κόστος όφελος για την Κυπριακή Δημοκρατία και κατά δεύτερον, το γεωπολιτικό ρίσκο. Η σύσκεψη πραγματοποιείται μέσω των έντονων ψιθύρων για ρήγμαση διπλωματικές σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να βρίσκονται ενδεχομένως και για πρώτη φορά στην ιστορία τους τόσο μακριά σε ό,τι αφορά έργα γεωπολιτικής σημασίας. Μετά τις χθεσινές αυστηρές αναφορές του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, σήμερα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ζήτημα στο θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πολύ πιο σημαντικό έργο για την Κύπρο, γιατί σπάει ουσιαστικά την ενεργειακή της απομόνωση. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να βγαίνει οικονομικά. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με την Κύπρο και τις διεθνιστικές αρχές για να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Ενώ σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι δεν θα προκύψουν ζητήματα εν μέσω των έντονων συζητήσεων για τον κίνδυνο να μπλοκάρει το έργο η Τουρκία. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αν εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, το έργο θα γίνει και οι όποιοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα ξεπεραστούν. Επί της ουσίας και σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο, αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι και προκαλεί έντονο πονοκέφαλο είναι ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα σε περίπτωση που η Τουρκία μπλοκάρει το έργο. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος δημοσιεύει σήμερα πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες, αν γίνουν αποδεκτοί οι όροι του ΑΔΜΙΕ, τότε η αξία του συμβολέου που φτάνει το 1,4 δις στην καλύτερη περίπτωση θα το επομισθούν Αθήνα και Λευκωσία και όχι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Αν την Τρίτη η σύσκεψη καταλήξει σε συμφωνία για τις αλλαγές που ζητά μετά την ανάληψη του έργου ΑΔΜΙΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο και ο φορέας υλοποίησης δώσει στην Νεξάνς την πολυπόθητη για την ίδια τελική εντολή για κατασκευή του καλωδίου, τότε οι δύο κυβερνήσεις αναλαμβάνουν ίσως την υποχρέωση να πληρώσουν όλοι την μεγαλύτερη αξία του συμβολέου. Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίες, η πρόσκληση της γαλλικής εταιρείας Nexans από την κυβέρνηση για τη σύσκεψη της Τρίτης συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να συζητηθούν τρόποι ουσιαστικής μείωσης της επιβάρυνσης των καταναλωτών.